είναι μαζί μου ο Παναγιώτης Λάμσιας. είναι μια αποκλειστική πληροφορία της Δέσποινας αυτή, τα περί κομματικής πειθαρχία, ή μάλλον ισχυρή πιθανότητα να τεθεί κομματική πειθαρχία σε αυτό το θέμα. Ε, πάντως βλέπω ότι την ημέρα που γίνεται χαμός στον ΣΥΡΙΖΑ, με όσα είδαμε νωρίτερα, ε, δημιουργείται μια συνθήκη αναταραχής και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο φιλοδοξεί και στις ευρωεκλογές, να είναι δεύτερο κόμμα. Τι να πω, ζήλεψε την κατάτεια του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Ανδρουράκη και θέλει να το μιμηθεί. Ελπίζω όχι. Κοίταξε, Σιά, σε αυτό που αποκάλυψε η Δέσπερα Βλεπάκη υπάρχει απάντηση. Γιατί το κλίμα μεταξύ των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ ήταν θετικό ω προ το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Άλλωστε, ο ίδιο ο κ. Ανδρουράκη σε πολλέ εμφανίσει του δημοσίου είχε υποστηρίξει ότι δεν θα σταθεί εμπόδιο σε αυτό. Τώρα, η δικαιολογία που έθεσε σήμερα το πρωί μιλώντα. Ε, για το θέμα και είπε ότι Πρέπει να έχει οπωσδήποτε μια ενιαία αρχή να αξιολογεί τα κρατικά και τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν ισχύει. Ή δεν έχει το διαβάσει το νομοσχέδιο, ή κάνει προ δεν το διαβάσει. Δεν το νομοσχέδιο. Α, α, αυ, αυ, ακόμη δεν, υπάρχει, δεν έχει διαβάσει. Δεν έχει κα... σε κείμενο. Της, από αξι... πώς αν ακόμα ακόμα αρχιν, αν καταρχήν ε, τάσεσαι υπέρ μιας τέτοιας προοπτικής πώ αποφασίζει, αν καταρχήν τάσεσαι υπέρ μια τέτοια προοπτική, πώ προεξοφλεί την αρνητική σου στάση ενώ δεν έχεις το έχει διαβάσει. Ακόμα και στι εξαγγελίε του κ. Πυρακάκη. Αυτό υπάρχει. Ότι ένα ενιαίο φορέα θα αξιολογεί δημόσια και τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κοίταξε, δεν θέλω να πιστέψω τι θεωρίε συνωμοσία που ακούγονται ότι η πέστη, ε, έχει γίνει δέκτη πιέσεων από αλότρια συμφέροντα ο κ. Ανδρουλάκη και γι' αυτό άλλαξε, μετέβαλε στάση. Δεν θέλω να το πιστέψω. Όμω θα έχει μεγάλο Τι πρόβλημα. αλότρια συμφέροντα. Καταλάβει. Που έχουν διαφορετική γνώμη προ το θέμα. Ή τον ε, κατατρέχει η, η τον κατατρεχει ιστορία τη ΠΑΣΠ που αντέδρασε στη μεταρρύθμιση που ήθελε ο Γιώργο Παδρέων να επιβάλλει και στο άρθρο το 16 Του Συντάγματο και αναγκάστηκε και να το πάρει πίσω τότε. Δηλαδή, είναι ένα σύνδρομο που έχει πολλέ φορέ πληρώσει ακριβά το Πασόκ. Αυτό ακριβώ. Παραδείγματο, Ελπίζω... θα του βγει. Αν δηλαδή πάμε εκεί και με δεδομένο ότι πολλοί βουλευτέ αλλά και η βάση του Πασόκ είναι υπέρ των μικρατικών πανεπιστημίων, θα του βγει η κομματική πειθαρχία του κ. Αντρουλάκη. Κοίταξε. Δεν ξέρω αν στο τέλο θα πειθαρχήσουν οι βουλευτέ. Το σίγουρο είναι ότι έχει χάσει τι εντυπώσει. Διότι οι βουλευτέ του κόμματο ακούγοντα το αρχηγό του καιρό τώρα, έχουν εκτεθεί και οι ίδιοι αρτογραφώντα με δηλώσει του δημοσίου κλπ. Και, έχουν ταχθεί υπέρ. Άλλωστε, όπω είπε σωστά, πολλά χρόνια τώρα το Πασόκ ήταν υπέρ, καθαρά υπέρ και είχε συγκρούσει με την υπόλοιπη λέγω, με την υπόλοιπη αριστερά για αυτά τα θέματα. Είναι πραγματικά εξωφρενικό πώ κανεί από εκεί που Πάει προ μία κατεύθυνση Άρα. και προσπαθεί να κερδίσει τη δεύτερη θέση. Βάζει συνεχώ τρικλοποδή στον εαυτό του. Για να δούμε, γιατί φαίνεται ότι αυτό το πεδίο θα παράξει εξελίξει. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.